Αρνός Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά, παιδιά, από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας, αρνός.gr. Συνεχίζουμε, παιδιά, πάνω στην παράγραφο 1-4, ευκλήδια διαίρεση και διαιρετότητα, με την άσκηση 2. Να υπολογίσει, λέει, άλφα ερώτημα, πόσο κοστίζει το 1 μέτρο υφάσματος, εάν τα 5 μέτρα κοστίζουν 65 ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, εμείς ξέρουμε ότι τα 5 μέτρα υφασμά κοστίζουν 65 ευρώ. Ξέρουμε δηλαδή πόσο κοστίζουν τα πολλά, τα 5. Για να δούμε, παιδιά, πόσο κοστίζει το 1, τι κάνουμε. Όταν ξέρω τα πολλά και ζητάω το 1, δεν κάνω διαίρεση. Παίρνω τα 65 ευρώ που είναι η αξία των πολλών και διαιρώ με τα 5 μέτρα. Το 5 στο 6 χωράει μία φορά. Άρα, μία φορά το 5 κάνει 5, από 6 1. Το 5 στο 1 δεν χωράει, άρα τονίζουμε και κατεβάζουμε και το 5 και λέμε το 5 στο 15 χωράει ακριβώς παιδάκια, πόσες φορές, 3 από την προπαίδεια. 3, 5, 15, από 15 δίνει υπόλοιπο 0. Οπότε, παιδιά, έχουμε μία ωραιότατη, τέλεια διαίρεση. Αυτή τη διαίρεση, παιδιά, δεν λέμε ότι είναι τέλεια. Για να τα θυμηθούμε λιγάκι. Μία διαίρεση, παιδιά, είπαμε και στη θεωρία μας ότι λέγεται τέλεια, όταν πότε, όταν, παιδάκια, το υπόλοιπο βγαίνει 0. Τότε λέμε ότι έχουμε μία τέλεια διαίρεση, όπως καλή ώρα. Άρα, παιδιά, 13 τι, 13 ευρώ, ουσιαστικά, κοστίζει το 1 μέτρο υφάσματος. 13 ευρώ. Πολύ ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Πόσο κοστίζει το 1 κιλό κρέας, εάν για τα 3 κιλά πληρώσαμε 30 ευρώ. Παιδιά, το ίδιο ακριβώς. Τα 3 κιλά κρέας κοστίζουν 30 ευρώ. Ξέρουμε δηλαδή πόσο κοστίζουν τα πολλά, τα 3. Άρα για να βρούμε πόσο κοστίζει το 1, τι κάνουμε. Όταν ξέρω τα πολλά και ζητάω το 1, κάνω διαίρεση. 30 δια 3. Εύκολη διαίρεση, παιδιά, γιατί το 3 στο 30 χωράει ακριβώς 10 φορές και παίρνουμε 3 10 30, από 30 0. Πάλι το υπόλοιπο βγήκε 0, πάλι έχουμε μια ωραιότατη, παιδάκια, τέλεια διαίρεση και απαντάμε τελικά τι, ότι 10 δηλαδή τι, ευρώ, κοστίζει το 1 κιλό κρέας. Άρα εδώ γράφουμε ότι κοστίζει 10 ευρώ. Εντάξει. Και να κλείσουμε, παιδιά, την άσκησή μας με το ερώτημα Γ. Πόσα δοχεία, λέει, των 52 λίτρων θα χρειαστούν για να βάλουμε μέσα 46.592 λίτρα κρασιού. Λοιπόν, παιδιά, να το καταλάβουμε. Πόσα δοχεία, λέει, των 52 λίτρων θα χρειαστούν. Δηλαδή, παιδιά, καθίστε. Εγώ φαντάζομαι ότι έχω μία μεγάλη... Πες ότι έχω μία μεγάλη δεξαμενή και μέσα στη δεξαμενή έχω κρασί. Πόσο κρασί? 46.592 λίτρο. Ωραία. Αυτό το κρασάκι εγώ θέλω να το μοιράσω σε δοχεία. Άφησε. Θα βάλω κρασάκι στο ένα δοχείο, κρασάκι στο άλλο δοχείο, κρασάκι στο άλλο δοχείο. Θέλω, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το κρασί που βλέπω εδώ μέσα να το μοιράσω σε δοχεία. Το κάθε δοχείο χωράει μέσα του 52 λίτρα. Δηλαδή, εδώ μέσα μπορώ να βάλω 52 λίτρα κρασιού. Και εδώ μέσα μπορώ να βάλω 52 λίτρα κρασιού. Και εδώ μέσα μπορώ να βάλω 52 λίτρα κρασιού. Πόσα τέτοια δοχεία, παιδιά, θα χρησιμοποιήσουμε. Πόσα, δεν ξέρω. Πόσα τέτοια δοχεία των 52 λίτρων που χωράει το καθένα, πόσα τέτοια δοχεία θα χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε μέσα όλο αυτό το κράσι? Πόσα δοχεία? Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, παιδάκια, ότι έχουμε ένα πρόβλημα τι? Μοιρασιάς. Μοιρασιά. Παίρνω το κρασάκι και αυτό το κρασάκι το μοιράζω σε δοχεία, έτσι. Το μοιράζω. Και ποια είναι, παιδιά, αυτή η απολαυστική πράξη που έχουμε μάθει από το δημοτικό, ότι έχει να κάνει με μοιρασιά? Μοιράζω, η γιαγιά μοιράζει τα σοκολατάκια, τα μοιράζει, τα διαιρεί. Μοιρασιά, αυτό σημαίνει, παιδιά, διαίρεση, η μοιρασιά. Τι θέλω να μοιράσω, τι θέλω να διαιρέσω?
θέλω να πάρω το κρασάκι που είναι 46.592 λίτρα και να το μοιράσω, να το διαιρέσω δηλαδή, να το μοιράσω σε δοχεία, όπου το κάθε δοχείακι χωράει 52 λίτρα. Άρα, άμα κάνω παιδιά αυτή τη διαίρεση, δεν θα δούμε πόσες φορές χωράει το 52, δηλαδή πόσα τέτοια δοχεία το 52 λίτρων θα χρειαστώ για να βάλω μέσα όλο αυτό το κρασί. Ωραία ζωγραφιά έτσι παιδιά, μας το οπτικοποιεί καλύτερα και μας το βάζει ξεκάθαρα στο κεφαλάκι μας. Λοιπόν, παιδάκια, για να κάνουμε τη διαίρεση. 46.592 διά 52. Δύο ψηφία έχει ο διαιρέτης, δύο τονίζω και στο διαιρέτερο. Το 52 όμως το 46 παιδιά δεν χωράει, άρα θα τονίσουμε και το 5. Και θα πούμε το 52 στο 465. Κάτσε, πόσο να βάλω. Να βάλω 7 φορές. 7 επί 2 κάνει 14. Γράφω 4, κρατάω το 1. 5, 7, 35. Και να το κάνουμε 36. Ωραία, καλά πάμε. Πάνω έχουμε 465, κάτω 364. Μπορώ να τα φέρω. Αλλά δεν κάθεστε παιδάκια, μήπως μπορώ να πλησιάσω ακόμη περισσότερο. Μήπως δηλαδή, αντί για 7 φορές, οι 8 ήταν προτιμότερες. Για να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. 8 επί 2 κάνει 16. Γράφω το 6, κρατάω το 1. 5, 8, 40. Και να το κάνουμε 41. Α, το πλησιάσαμε πιο πολύ. 465, βγάζω 416. Α, ωραία, καλύτερα το πλησιάσαμε. Για κάτσε καλέ παιδάκια να δοκιμάσω και το επόμενο και το 9, μήπως το πλησιάσουμε περισσότερο. Βάλε εδώ το 9. 9 επί 2 κάνει 18. Γράφω 8, κρατάω 1. 9 επί 5 κάνει 45 και ένα 46. Απαπα παιδιά, το ξεπεράσαμε. Πάνω έχω 465, κάτω 468. Πού να τα αφαιρέσεις αυτά. Γίνεται από κάτι μικρότερο να αφαιρέσεις κάτι μεγαλύτερο. Λοιπόν παιδιά, δεν πειράζει όμως, πάντα εσείς να δοκιμάζετε και το αμέσως μεγαλύτερο. Μήπως και το μεγαλύτερο ταιριάζει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα αν δούμε ότι ξεπερνάμε αυτό το νουμεράκι, εννοείται φυσικά ότι επανερχόμαστε στο ακριβώς προηγούμενο. Να, βάλαμε το 9, δεν μας οδήγησε σε κάτι το σωστό, αλλά επιστρέφουμε στο 8 που είχαμε. Αλλά πάντα δοκιμάζω και το μεγαλύτερο. Λοιπόν, 8 επί 2, 16 όπως είπαμε, ένα το κρατούμενο, 5, 8, 40 και ένα το κρατούμενο, 41. Αφαίρεση. 6 από 5 δεν γίνεται. Κάνουμε ένα δάνειο και λέμε 6 από 15. 15 βγάζω 6 λοιπόν, κάνει 9. Ένα το κρατούμενο και ένα κάνει 2. Από 6, 6 βγάζω 2, 4. 4 βγάζω 4, 0. Κάτω και το 9. Το 52 στο 499 χωράει παιδιά πόσες φορές. Χωράει. Πόσο να βάλουμε, να βάλουμε 8. Για να δοκιμάσω. 8 επί 2, 16. Γράφω 6, κρατάω το 1. 5, 8, 40 και ένα το κάνουμε 41. Ωραία, αυτή η αφαίρεση παιδάκια μπορεί να γίνει. Αλλά για καθίστε παιδιά, να δοκιμάσω και το μεγαλύτερο, μήπως και ταιριάξει καλύτερα. Για να βάλω, τι να βάλω, το 9. 2 επί 9, 18. Γράφω 8, κρατάω 1. 5, 9, 45 και 1, 46. Α, και αυτό μας ταιριάζει. Μετά παιδιά δεν έχω περιθώριο, το 9 να το κάνω 10. Δεν γίνεται σε μία θέση να βάλω δύο αριθμούς. Εντάξει, να βάλω διψήφιο, δεν γίνεται. Α, 9. Λοιπόν, 9 βγάζω 8 κάνει 1, 9 βγάζω 6 κάνει 3, 4 βγάζω 4, 0. Το 52 στο 31 παιδιά δεν χωράει, άρα τονίζουμε και κατεβάζουμε και το τελευταίο ψηφίο που είναι το 2 και λέμε το 52 στο 412. Αυτό παιδιά εύκολα με μία δοκιμή μπορείτε να καταλήξετε ότι χωράει ακριβώς 6 φορές. Γιατί 6 επί 2 κάνει 12, γράφω 2 κρατάω 1, 6 επί 5 κάνει 30 και 1, 31 παιδιά, να το, ακριβώς. 312 βγάζω 312, άρα βγαίνει παιδιά το υπόλοιπο είναι 0. Δηλαδή η διαίρεση παιδιά είναι τέλεια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν περισσεύει τίποτα. 896 λοιπόν είναι τα δοχεία. 896 δοχεία κρασιού θα χρειαστούν. Θα χρειαστούν για τα πόσα 46.592
2 λίτρα κρασιού. Λοιπόν, τόσα δοχιάκια, παιδιά, θα χρειαστούν, οπότε το κρασάκι μας θα μπει μέσα σε όλα αυτά τα δοχεία και δεν θα περισσέψει τίποτα. Να το, 896 λοιπόν είναι τα δοχεία. Και ολοκληρώθηκε, παιδιά, η άσκησή μας. Η άσκησή μας, παιδιά, πάνω στην διαίρεση και την απολαυστική ενέργεια όταν θέλω να μοιράσω. Να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού όλα μας τα παιδιά, μαζί με την οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Συνεχίζουμε τη γνώση απλά και κατανοητά στο anos.gr από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας anos.gr. Να ευχαριστήσουμε όλα μας τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινη σας προσπάθεια και με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο, αλλά και τη μεταξύ μας επικοινωνία και θετική αλληλεπίδραση στο info@anos.gr, συνεχίζουμε για την επιτυχία. Καλή συνέχεια, να είστε καλά όλοι, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ.